Καλησπέρα σε όλους. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Καϊρίου Βιβλιοθήκης, σας καλωσορίζω στην απόψινή εκδήλωση που είναι αφιερωμένη στην εντυπωσιακή έκδοση «Αναζητώντας την Άνδρο, κείμενα και εικόνες 15ου-19ου αιώνα» από τη συλλογή Ευστάθιου Φινόπουλου. Μια συνέκδοση του Μουσείου Μπενάκη και της Καϊρίου Βιβλιοθήκης. Τον Απρίλιο του 2022 πραγματοποιήθηκε η πρώτη παρουσία του τόμου στο Μουσείο Μπενάκη. Και σήμερα με χαρά καλωσορίζω τους συνομιλητές στη δεύτερη εκδήλωση και τους ευχαριστώ που ανταποκρίθηκαν θετικά στην πρόσκλησή μας. Ο Δημήτρης Φιλιππίδης, Δημήτρης Κετάτας, Μαρία Γιουρούκου, Κωνσταντίνος Στεφανής. Με την Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους φίλους της Καϊρίου Βιβλιοθήκης που υποστήριξαν την εκδήλωση της σημερινή και βοήθησαν πάρα πολύ στην οργάνωση. Με την έκδοση στα χέρια, που είναι αυτό εδώ το πολύ εντυπωσιακό βιβλίο, δεν μπορούμε παρά να θυμηθούμε τον Ευστάθιο Φινόπουλο και τον Δημήτρη Πολέμη και το πάθος τους για την ιστορία της Άνδρου. Ήταν οι οραματιστές αυτής της έκδοσης που δυστυχώς δεν πρόλαβαν να δουν το τελικό αποτέλεσμα. Δεν θα μακρηγορήσω άλλο και θα δώσω το λόγο στον Κωνσταντίνο Στεφανή, συνάδελφο και υπεύθυνο της συλλογής Φινόπουλου του Μουσείου Μπενάκη. Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζω και εγώ εκ μέρους της συλλογής Φινόπουλου του Μουσείου Μπενάκη και των συναδέλφων Αθηνάζου Παντή, Μαρίας Ξεναρίου και Μίρκας Παλιούρα. Και σας ευχαριστούμε θερμά που είστε σήμερα εδώ για την παρουσίαση του βιβλίου «Αναζητώντας την Άνδρο, κείμενα και εικόνες 15ου-19ου αιώνα» από τη συλλογή Ευστάθιου Γιώτα Φινόπουλου. Δυστυχώς σήμερα δεν είναι μαζί μας οι δύο άνθρωποι που οραματίστηκαν και ξεκίνησαν τις εργασίες για αυτή την έκδοση στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Αναφέρομαι στον Δημήτριο Πολέμη, ιστορικό και ιδρυτή της Καϊρίου Βιβλιοθήκης της Άνδρου, και τον Ευστάθιο Φινόπουλο, δημιουργό της ομώνυμης συλλογής περιηγητικών και ιστορικών βιβλίων για τον ευρύτερο ελλαδικό χώρο των νεότερων χρόνων, που πλέον αποτελεί τμήμα του Μουσείου Μπενάκη. Μια ιδιαίτερα πλούσια συλλογή με πάνω από 20.000 τόμους βιβλίων και 4.000 χάρτες και χαρακτικά. Το βιβλίο που παρουσιάζουμε σήμερα, μια βιογραφία του νησιού της Άνδρου, όπως εύστοχα το χαρακτήρισε ο Γιώργης Μαγκίνης, επιστημονικός διευθυντής του Μουσείου Μπενάκη, είναι αφιερωμένο στη μνήμη της μητέρας του Ευστάθιου Φινόπουλου, πολυξένης, το γένος Καριστινάκη. Η οικογένεια Καριστινάκη της Άνδρου, μέλος της οποίας ήταν και η διακεκριμένη ζωγράφος Νίκη Καραγάτση, είχε δεσμούς με τις οικογένειες Εμπειρίκου, Γουλανδρή, Καΐρη, Δάμπαση και Μωραΐτη. Μέλη της διακρίθηκαν ακόμα στο εμπόριο αλλά και στην πολιτική. Ο Λεωνίδας Καριστινάκης, προπάγος του Ευστάθιου Φινόπουλου, διετέλεσε βουλευτής Άνδρου για τρεις θητείες το διάστημα 1879 μέχρι το 1895. Στη συλλογή Φινόπουλου υπάρχει πλούσιο οικογενειακό αρχείο που περιλαμβάνει κατάστοιχα, έγγραφα, αποδείξεις και επιστολές, μαρτυρώντας όχι μόνο τις δραστηριότητες της οικογένειας, αλλά γενικότερα την κοινωνικο-οικονομική ζωή της Άνδρου του 19ου και του 20ου αιώνα. Η έκδοση που έχουμε τη χαρά να παρουσιάζουμε σήμερα στην Άνδρο ήταν ιδιαίτερα απαιτητική και δεν αναφέρομαι μόνο στο μεγάλο χρονικό διάστημα που χρειάστηκε για να ολοκληρωθεί. Όπως θα διαπιστώσετε, είναι ένα βιβλίο με πολλά λήματα και συνοδευτικά εργοβιογραφικά σημειώματα. Αντίστοιχα, πολλά τα στοιχεία στην τεκμηρίωση που χρειάστηκε να ελέγξουμε διπλά. Πολλά τα ιδρύματα και οι φορείς που ήρθαμε σε επικοινωνία, είτε για να δανειστούμε υλικό, είτε για να διασταυρώσουμε πληροφορίες, και τέλος, πολυάριθμοι συνεργάτες και συντελεστές που βοήθησαν ο καθένας με τον τρόπο του και τους ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Θα αναφερθώ σε κάποιους συνεργάτες και στη συνέχεια η Δόκτωρ Μαρία Γιουρούκου, που είχε τη γενική επιμέλεια και τον συντονισμό της έκδοσης, θα αναφέρει με τη σειρά της και κάποιες άλλες ευχαριστίες. Πρωτίστως, να ευχαριστήσουμε την Καϊρίου Βιβλιοθήκη, συνεκδότη του βιβλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο και τη Διευθύντρια της Βιβλιοθήκης, κυρία Ειρήνη Δάμπαση, για τη δική τους συμμετοχή. Τους φίλους της Καϊρίου Βιβλιοθήκης και τη Μίνα Μωραΐτου για την οργάνωση της σημερινής εκδήλωσης και βεβαίως τους καθηγητές Δημήτρη Φιλιππίδη και Δημήτρη Κυρτάτα για την αποδοχή της πρόσκλησης να συμμετάσχουν στην παρουσίαση.
Θερμές ευχαριστίες οφείλουμε επίσης στους στενούς συνεργάτες του Μουσείου Μπενάκη, στην επιμελήτρια Στέλλα Τσάμου και στην Ερυφήλια Ράπογλου, που ανέλαβε το σχεδιασμό της έκδοσης, για την υποδειγματική συνεργασία και την υπομονή τους. Στον Κώστα Κωστόπουλο για την εκτύπωση και βεβαίως στον Δημήτρη Αρβανιτάκη, υπεύθυνο εκδόσεων του Μουσείου Μπενάκη, για όλη τη φροντίδα του τόμου. Θέλω να σταθώ ιδιαίτερα στη συνεργασία που είχαμε με τη Μαρία Γιουρούκου, η οποία μαζί με τον Δημήτρη Πολέμη και τον Ευστάθιο Φινόπουλο ξεκίνησε τις εργασίες για το βιβλίο στις αρχές της δεκαετίας του 2000, μετά το θάνατο της μητέρας του Φινόπουλου, όπου αντί στεφάνων στην κηδεία ζητήθηκαν δωρεές, γιατί άλλο παρά ένα βιβλίο στη μνήμη της με κείμενα και εικόνες της Άνδρου από το 15ο ως το 19ο αιώνα. Με τη Μαρία εργαστήκαμε εντατικά τα τελευταία χρόνια για την ολοκλήρωση του βιβλίου, με αποτέλεσμα να αναπτυχθεί μια αλληλοεκτίμηση και φιλία μεταξύ μας. Η οξυδέρκεια, ο επαγγελματισμός και η προσοχή της στη λεπτομέρεια συνέβαλαν καθοριστικά στο τελικό αποτέλεσμα της έκδοσης και την ευχαριστούμε θερμά για την άψογη συνεργασία που είχαμε. Τον Πολέμη και το Φινόπουλο του συνέδεε βαθιά φιλία και πολλές κοινές εμπειρίες. Είχαν μία σχέση αγάπης, αλληλοεκτίμησης και σεβασμού και ο ένας αναγνώριζε στον άλλον δικά του χαρακτηριστικά, όπως το πάθος για τα βιβλία, την έρευνα και τη μελέτη της ιστορίας. Ο Φινόπουλος δεν έγραψε πολλά. Θεωρούσε ότι δεν είχε την επιστημονική κατάρτιση, μιας και δεν είχε σπουδάσει ιστορικός όπως ο Πολέμης, και γι' αυτό το λόγο οι κυριότερες δημοσιεύσεις του έγιναν σε συνεργασία με διακεκριμένους ανθρώπους των γραμμάτων, όπως ο Γιώργος Τόλιας και η Λεωνόρα Ναβάρη. Η πιο γνωστή του όμως δημοσίευση είναι μια σχολιασμένη έκδοση του ανέκδοτου μέχρι τότε ταξιδιωτικού ημερολογίου του Λόρδου Σάρλεμοντ, που ολοκλήρωσε μαζί με τον Μπρίτανη του Πανεπιστημίου του Δουβλίνου, W.B. Stanford. Ο Δημήτρης Κυρτάτας, σε ένα κείμενό του, χαρακτήρισε τον Πολέμη εραστή της λεπτομέρειας και της ακρίβειας. Με τα ίδια λόγια θα μπορούσε κάποιος να περιγράψει και το Φινόπουλο, και αυτό το στοιχείο του χαρακτήρα του εμφανίζεται ξεκάθαρα στο βιβλιοφιλικό παράρτημα του βιβλίου, όπου ο Φινόπουλος σχολιάζει ξονυχιστικά τέσσερις γνωστές εκδόσεις με κείμενα και εικόνες για την Άνδρο. Στη συλλογή Φινόπουλου σώζεται ένα σώμα επιστολών του Πολέμη προς το Φινόπουλο από τη δεκαετία του 70 μέχρι τις αρχές του 2000. Πολύ συχνά ο Πολέμης ζητάει από το Φινόπουλο που βρίσκεται στο Λονδίνο να τον βοηθήσει στις ερευνητικές του εργασίες. Του ζητάει να κοιτάξει κάποια βιβλία στο Βρετανικό Μουσείο, όπου εκεί στεγάζονταν τότε η Βρετανική Βιβλιοθήκη, και να του μεταφέρει πληροφορίες ή να του περιγράψει με λεπτομέρεια τα αντίτυπα που υπάρχουν εκεί για να τα συγκρίνει με άλλα που έχει δει ή κατέχει. Σε αυτά τα γράμματα οι δύο φίλοι ανταλλάσσουν πληροφορίες για αγορές βιβλίων και χειρογράφων που κάνουν οι ίδιοι, αναφέρονται σε δημοπρασίες όπου εμφανίζεται υλικό ελληνικού ή οθωμανικού ενδιαφέροντος, με τιμές και αγοραστές, όταν δεν είναι οι ίδιοι, βοηθούν ο ένας τον άλλον σε συναλλαγές με εμπόρους, ανταλλάσσουν μεταξύ τους βιβλία που έχουν διπλά. Σας διαβάζω ενδεικτικά ένα απόσπασμα από γράμμα του 1975, αναφορικά με δύο εκδόσεις σχετικές με τον Λόρδο Βίρονα. Το γράμμα του Πολέμη κλείνει με τα παρακάτω λόγια. «Διαθέτω έναν Κένεντι για ανταλλαγή. Νομίζω ότι έχεις γκάμπα διπλό. Τι λες? Με αγάπη, Δημήτρης». Όλοι όσοι εργαστήκαμε για αυτό το βιβλίο πιστεύουμε ότι το κάναμε με μεθοδικότητα και προσοχή στην τεκμηρίωση και ότι η έκδοση ανταποκρίνεται στις ψηλές προδιαγραφές που έθεταν ο Φινόπουλος και ο Πολέμης. Θεωρούμε επίσης πως είμαστε τυχεροί και βαθιά ευγνώμονες για όσα μάθαμε δίπλα στο Στάθη Φινόπουλο. Την αγάπη για την έρευνα, την εντελεχή τεκμηρίωση, καθώς και την επιστημονική ηθική και γενναιοδορία που πρέπει να επιδεικνύουμε σε σχέση με το υλικό που γνωρίζουμε και μελετάμε. Τον ευχαριστούμε πολύ για όλα αυτά και για πολλά άλλα. Κλείνοντας, θέλω να αναφέρω ότι το 2018, ενώ ζούσε ο Φινόπουλος, πραγματοποιήθηκε η έκθεση «Ταξίδια στην Ελλάδα, 15ος-19ος αιώνας, Μουσείο Μπενάκη, Συλλογή Ευστάθιου Φινόπουλου», στο κεντρικό κτίριο του Μουσείου. Η έκθεση του 2018 ήταν το πρώτο μεγάλο άνοιγμα της συλλογής σε ένα ευρύτερο κοινό και όχι μόνο στους εξειδικευμένους ερευνητές που τη γνώριζαν μέχρι τότε. Το βιβλίο της Άνδρου θεωρούμε ότι είναι το δεύτερο μεγάλο και σημαντικό βήμα της συλλογής Φινόπουλου.
Βεβαίως πρέπει να αναφερθεί το γεγονός ότι από τότε που ξεκίνησε η συνεργασία του Φινόπουλου με το Μουσείο Μπενάκη στις αρχές της δεκαετίας του 2000, μια μεγάλη ομάδα με επικεφαλής την τότε υπεύθυνη της βιβλιοθήκης του Μουσείου Πίτσα Τσάκωνα εργαστήκαμε για την καταγραφή, την έρευνα και αναλυτική παρουσίαση των σπάνιων περιηγητικών εκδόσεων της συλλογής Φινόπουλου που αποτυπώθηκε σε μια βάση δεδομένων την οποία συνεχίζουμε να εμπλουτίζουμε και είναι πλέον διαθέσιμη στο διαδίκτυο. Σε αυτή τη βάση, ο Φινόπουλος ενσωμάτωσε τη γνώση που είχε συσσωρεύσει για τον περιηγητισμό εν γέννη, αλλά και συγκεκριμένα για το υλικό της δικής του συλλογής. Καθοριστική σημασία ήταν η εμπειρία του από το ερευνητικό πρόγραμμα για τον περιηγητισμό του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών τη δεκαετία του 1990. Το επόμενο εγχείρημα για το οποίο εργαζόμαστε αυτό το διάστημα είναι ένας τιμητικός τόμος για το Selective Στάθιο Φινόπουλο. Μέσα από μεμονωμένες μελέτες, σκοπός μας είναι να αναδείξουμε το σπάνιο και άγνωστο υλικό που διαθέτουμε, αλλά και να προβάλλουμε τη συλλεκτική δραστηριότητα του ανθρώπου που αφιέρωσε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στην έρευνα και τη συγκέντρωση περιηγητικού και ιστορικού υλικού για τον ευρύτερο ελλαδικό χώρο των νεότερων χρόνων. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και θέλω να πω ότι χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι σήμερα στην Άνδρο. Τόσο εγώ όσο και οι συνάδελφοι στη συλλογή Φινόπουλου αισθανόμαστε ότι αποτείνουμε φόρο τιμής σε δύο ανθρώπους του πνεύματος και της προσφοράς στον τόπο μας. Το Δημήτρη Πολέμη που δημιούργησε την Καΐριο Βιβλιοθήκη και το Στάθη Φινόπουλο που δημιούργησε την ομώνυμη συλλογή περιηγητικών εκδόσεων. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, Κωνσταντίνε, που μίλησες για τη σχέση του Φινόπουλου με τον Πολέμη. Νομίζω αυτό θα είναι κάτι που άρεσε σε όλους. Συνεχίζουμε με τη Μαρία Γιουρούκου. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι και φίλες, το 2002, πριν από 20 μόλις χρόνια, είχα την τύχη να βρεθώ στην Άνδρο για τα εγγένεια της έκθεσης «Άνδρος και Κυκλάδες» με σπάνιους χάρτες και χαρακτικά, την οποία οι περισσότεροι υποθέτω πως θα είχατε επισκεφθεί. Είχα συνεργαστεί τότε με τη βιβλιογράφο Λεωνόρα Ναβάρη στην έκδοση του καταλόγου της έκθεσης. Το όλο εγχείρημα είχε τη σφραγίδα του αείμνηστου Δημήτρη Πολέμη, ο οποίος λίγο καιρό αργότερα, το χειμώνα του 2003, μου πρότεινε μαζί με το συλλέκτη Στάθη Φινόπουλο να αναλάβω την επιμέλεια της έκδοσης που σήμερα έχουμε τη χαρά να παρουσιάζουμε. Η έκδοση «Αναζητώντας την Άνδρο» βασίστηκε αρχικά στη συλλογή του Στάθη Φινόπουλου, για τον οποίο μας μίλησε προλίγο ο Κωνσταντίνος Στεφανής, υπεύθυνος της ομώνυμης συλλογής. Η συγκεκριμένη συλλογή, μέχρι την ένταξή της στο Μουσείο Μπενάκη, ήταν η μεγαλύτερη ιδιωτική συλλογή ιστορικών και περιηγητικών εκδόσεων και από τις σημαντικότερες του είδους της διεθνώς. Η έκδοση είχε σχεδιαστεί από το συλλέκτη στη μνήμη της μητέρας του Πολυξένης Καριστινάκη, που καταγόταν από την Άνδρο, όπως μάθαμε. Ο Στάθης Φινόπουλος και ο Δημήτρης Πολέμης επέλεξαν σπάνια βιβλία από τη συλλογή του πρώτου, με σκοπό να συγκεντρωθούν σε ένα τόμο μεταφρασμένα κείμενα για την Άνδρο, τα οποία θα αποτύπωναν την εικόνα της στο διάβα του χρόνου. Το σκεπτικό τους ήταν να γίνουν τα κείμενα προσβάσιμα στον ερευνητή και σε κάθε αναγνώστη που ενδιαφέρεται για το νησί και επιθυμεί να προσεγγίσει τις πηγές μέσω της ελληνικής γλώσσας. Αρκετά από τα αποσπάσματα μετέφρασε ο ίδιος ο συλλέκτης, ενώ ο Δημήτρης Πολέμης πρόλαβε να υπομνηματίσει το απόσπασμα του Κρίνεν, δίνοντας ένα δείγμα του σχολιασμού που σχεδίαζε να εφαρμόσει σε όλα τα κείμενα. Στο βιβλίο θα δείτε μάλιστα και δύο χειρόγραφα σημειώματα, ένα με τα επιλεγμένα βιβλία και ένα με τη δομή κάθε λήματος, τα οποία μου παρέδωσαν την ημέρα που συμφωνήθηκε η υλοποίηση της έκδοσης. Για όσους γνωρίζουν τον χώρο των συλλεκτών, είναι εύκολο να καταλάβουν τους πειρασμούς που αντιμετωπίσαμε στην πορεία. Το σχέδιο ήταν φιλόδοξο και προκειμένου να πραγματοποιηθεί, αναζητήθηκε σπάνιο υλικό και σε άλλες συλλογές πλην εκείνης του Φινόπουλου. Οι συζητήσεις του Φινόπουλου με τον Πολέμη και οι δημοσιεύσεις του δεύτερου για πλήθος θεμάτων σχετικών με την Άνδρο, θα το πω με απλά λόγια, άνοιγε την όρεξη για προσθήκες. Γοητευτικό σίγουρα, αλλά και επικίνδυνο. Μια έκδοση έχει πολλούς περιορισμούς, χώρου, χρόνου, πόρων και δυνατοτήτων. Αλλά πώς ήταν δυνατόν να αρνηθούμε στο συλλέκτη έστω κάποιες συμπληρώσεις. Προσπαθήσαμε λοιπόν να κινηθούμε βρίσκοντας τη χρυσή τομή και τελικά του οφείλουμε ένα ταξίδι προσανατολισμένο στην Άνδρο, αντίστροφο από εκείνο των περιηγητών, των ζωγράφων και των χαρτογράφων που την επισκέφθηκαν.
χάρη στην τεχνολογία, ήταν πιο εύκολο για εμάς να εντοπίσουμε νέο υλικό. Χρειάστηκε πάντως υπομονή και επιμονή, ώστε να έχει αποτέλεσμα η αναζήτηση, που έγινε σε βιβλιοθήκες της Αθήνας και της Χίου, σε μουσεία και αρχεία της Αγγλίας και της Ουγγαρίας, σε βιβλιοθήκες της Γαλλίας, της Ισπανίας και της Δανίας. Τα ευρήματα περιέχονται στον τόμο. Δεν θα σας κουράσω με τεχνικές λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία επιλογής και ταξινόμησης του υλικού, με τα κριτήρια που τέθηκαν και με τον τρόπο οργάνωσής του. Περιγράφονται όλα αυτά στην εισαγωγή του βιβλίου. Πηγαίνουμε στην ουσία. Το υλικό που συγκεντρώθηκε, πολυεπίπεδο και ετερόκλητο, απαιτούσε προσεκτική διαχείριση. Σονέτα και ημερολόγια, ταξιδιωτικές περιγραφές, άρθρα και εγκυκλοπαιδικά λήματα, χάρτες και σχέδια από περιηγητές, διπλωμάτες, στρατιωτικούς και ναυτικούς, ιστοριοδίφες, ιεραποστόλους, ζωγράφους, δημοσιογράφους και επιστήμονες που κατέγραψαν τις εντυπώσεις τους από το νησί. Καταλήξαμε σε 76 λήματα, τα οποία τοποθετήθηκαν με χρονολογική σειρά, ώστε να οδηγείται ο αναγνώστης ανά τους αιώνες στην ανακάλυψη της Άνδρου. Αυτό το εγχείρημα από μόνο του έκρυβε προβλήματα και παγίδες, οπότε για να υπάρχει ακρίβεια, έγινε ενδελεχής βιβλιογραφική έρευνα για να δοθούν αφενός εργοβιογραφικά στοιχεία για τον περιηγητή, τον επιστήμονα ή τον χαρτογράφο που κατέθεσε τη μαρτυρία του και αφετέρου να τοποθετηθεί η μαρτυρία στη σωστή χρονική θέση, που δεν συμπίπτει πάντοτε με το έτος έκδοσης ενός έργου. Και όλα τούτα, πέρα από τη μετάφραση που ήταν ο κύριος σκοπός του βιβλίου, με τις εγγενείς δυσκολίες που συνεπάγεται. Αν εξετάσουμε τώρα τις χώρες προέλευσης, θα βρούμε 24 Γάλλους, 13 Γερμανούς και 13 Βρετανούς, 9 Ιταλούς, 5 Ολλανδούς, 4 Έλληνες, 2 Ισπανούς και από έναν Οθωμανό, Αυστριακό, έναν Αμερικανό, ένα Βέλγο, μία Δανέζα και ένα Ρουμάνο. Οπότε οι μαρτυρίες τους προσφέρουν μια αντιπροσωπευτική κατά το δυνατόν εικόνα της Άνδρου. Στο τέλος του τόμου βρήκαν τη θέση τους 5 βιβλιοφιλικά σημειώματα του Στάθη Φινόπουλου. Στα σημειώματα αυτά αποτυπώνονται τα ενδιαφέροντα, οι ειδικές γνώσεις του συλλέκτη και η εισβάθος ενασχόλησή του με τη συλλογή, στοιχεία πολύτιμα που μελετούν κατεξοχήν η ιστορική του βιβλίου. Τώρα για το κατά πόσον είναι ξεχωριστό το δημοσιευόμενο υλικό με την προσθήκη χειρογράφων, χαρτών, χαρακτικών, σχεδίων και φωτογραφιών, αρμόδιοι πάντα να το κρίνουν είναι οι αναγνώστες και μάλιστα οι ανδριώτες. Εμείς είμαστε ευχαριστημένοι διαπιστώνοντας ότι η έκδοση ήδη εμφανίζεται βιβλιογραφικά και αποτελεί βάση για ενδιαφέρουσες μελέτες από νέους ερευνητές. Η απόψινή εκδήλωση μας δίνει την ευκαιρία να εκφράσουμε δημοσίως τις ευχαριστίες μας για μια ακόμη φορά. Και οι ευχαριστίες απευθύνονται πρώτα στους εκδότες. Το Μουσείο Μπενάκη που υποδέχτηκε το έργο, συμβάλλονται στην ολοκλήρωσή του με τη βοήθεια του ιστορικού Δημήτρη Αρβανιτάκη, υπεύθυνου των εκδόσεων του Μουσείου. Και την Καΐριο Βιβλιοθήκη για τη διαρκή στήριξη με την πάντοτε διακριτικά παρούσα Ειρήνη Δάμπαση. Στους δωρητές, χωρίς τους οποίους δεν θα υπήρχε η δυνατότητα υλοποίησης της έκδοσης. Στους επιστημονικούς συνεργάτες της Συλλογής Φινόπουλου, Μαρία Ξεναρίου, Μίρκα Παλιούρα και Κωνσταντίνο Στεφανή, που συνέβαλαν ουσιαστικά κατά την τελευταία πενταετία του έργου και μαζί με το Δημοσθένη Δόνο συγκρότησαν την κύρια ομάδα εργασίας της έκδοσης. Προσωπικά τους ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη τους τότε και για τη φιλία τους μέχρι σήμερα. Στους 14 μεταφραστές, ιστορικούς, αρχαιολόγους, φιλολόγους, παλαιογράφους που ανέλαβαν τη μετάφραση κειμένων ιδιαίτερα απαιτητικών σε επίπεδο ορολογίας και γλώσσας. Ευχαριστούμε επίσης τους δεκάδες συναδέλφους, φίλους και δασκάλους σε ποικίλα γνωστικά πεδία και αντικείμενα, ναυσιπλοεία και θεολογία, νομισματική, αρχιτεκτονική, χαρτογραφία και λαογραφία, οι οποίοι συνέδραμαν στο έργο επιλύοντας ούκο λίγες απορίες. Η συμβολή τους μας βοήθησε να αποφύγουμε αρκετούς κοπέλους. Τις βιβλιοθήκες, τα μουσεία, τα ιδρύματα, τα αρχεία και τις συλλογές, 19 αποθετήρια συνολικά, που προσέφεραν σπάνιο ή και αδημοσίευτο υλικό. Τους εκδοτικούς οίκους που επέτρεψαν την αναδημοσίευση παλαιότερων μεταφράσεων περιηγητικών κειμένων και τους μεταφραστές που συνεργάστηκαν για την τελική θεώρησή τους. Όλα τα ονόματα και οι ιδιότητες των συντελεστών αναγράφονται στις ευχαριστίες του τόμου. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε επίσης τους συνεργάτες που επομίστηκαν την τεχνική πλευρά της έκδοσης, την επιμελήτρια Στέλλα Τσάμου,
τους γραφίστες Ερυφίλη Αράπογλου και Πλάτωνα Θεοδωρόπουλου, τις γραφικές τέχνες Κωστόπουλου για το εκτυπωτικό αποτέλεσμα και τη Λεωνόρα Ναβάρη, βιβλιογράφο και ιστορικό του βιβλίου, που πάντοτε πρόθυμα προσέφερε τις συμβουλές της στην πορεία της έκδοσής μας. Ευχαριστούμε τέλος την ΚΑΙΔΙΟ Βιβλιοθήκη που φιλοξενεί την εκδήλωση στο χώρο της. Ευχαριστούμε τους φίλους της ΚΑΙΔΙΟ για τη διοργάνωση, τη Μίνα Μωραΐτου για το συντονισμό της εκδήλωσης και τους ομιλητές Δημήτρη Κυρτάτα και Δημήτρη Φιλιππίδη που πρόθυμα δέχτηκαν να μιλήσουν ή να ξαναμιλήσουν. Ευχαριστούμε κύριε Κυρτάτα για το βιβλίο από τη σκοπιά τους. Σήμερα και με την καθυστέρηση που επευλήθη λόγω της πανδημίας, το βιβλίο επιστρέφει επισήμως στο γενέθλιο τόπο του. Και εμείς νιώθουμε ότι εκπληρώσαμε το χρέος μας στο Στάθη Φινόπουλο και στο Δημήτρη Πολέμη. Σας ευχαριστώ και εγώ θερμά για την παρουσία και την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη διαγράφηση της έκδοσης. Και τώρα, για να πάρουμε όλη μια γεύση του περιεχομένου στο βιβλίο, σκεφτήκαμε να διαβάσουμε 3 αποσπάσματα. Υπάρχουν βεβαίως και γνωστές περιγραφές του νησιού, η ονοματολογία και η μυθολογία, οι οικισμοί, η αρχιτεκτονική του τόπου και οι πύργοι, οι γενεολογίες και η σύνδεση με την Άξο, την Τίνο και τις υπόλοιπες Κυκλάδες, οι επιστημονικές παρατηρήσεις για το γεωμορφολογικό συσχετισμό με τα γύρω νησιά, τα αρχαιολογικά ευρήματα, οι άρχοντες, οι Ορθόδοξοι και οι Καθολικοί, οι Τούρκοι, οι Έλληνες και οι Αρβανίτες, οι εκκλησίες και τα μοναστήρια, τα σχολεία, η εμβληματική μορφή του Θεόφιλου Καΐρη, αλλά και η προσέγγιση του νησιού, τα νερά, η σκόπελη και τα λιμάνια, η καθημερινή ζωή και τα έθιμα, η πειρατεία, η οικονομία, τα προϊόντα, η πανίδα με ιδιαίτερη έμφαση στα φίδια και η χλωρίδα, το έφορο έδαφος, η γεωργία, η κτηνοτροφία και η σιροτροφία, η εμφάνιση και η γλώσσα των κατοίκων, οι δοδοξασίες και τα διαλεκτικά στοιχεία και πολλά ακόμα θέματα που θα ανακαλύψετε στις σελίδες του. Θα μας διαβάσει το πρώτο απόσπασμα η Μαρία. Το πρώτο απόσπασμα από τη γαλλόφωνη εφημερίδα της Σμύρνης, Spectateur Oriental, ημερομηνίας 21 Νοεμβρίου 1823, αφορά ένα γαμήλιο έθιμο που συνδέεται με τις πηγές και τα νερά της Άνδρου. Ενώ βρισκόμουν στα βόρεια του νησιού, γράφει ο συντάκτης, στο βουνό Αμόλοχος, όπου κατοικεί μια παρικία Αλβανών, με προσκάλεσαν σε ένα γαμήλιο γλέντι. Πήγα μαζί με τη συνοδεία στο σπίτι της νύφης, όπου οι συγγενείς, οπλισμένοι με ραβδιά και άλλα περίεργα αντικείμενα, μας υποδέχτηκαν με τον πιο γκροτέσκο τρόπο. Μας απειλούσαν, μας έσπρωχναν, μας έκλειναν την πόρτα κατά πρόσωπο. Στο τέλος μας ρώτησαν ποιος ήταν ο σκοπός μας και τι θέλαμε. Μόλις απαντήσαμε, μας άνοιξαν την πόρτα. Η νεόνυμφη κρύβεται, την ψάχνουμε, τη βρίσκουμε και την οδηγούμε θριαμβευτικά στο σπίτι του νεαρού άνδρα για τον οποίο προορίζεται. Καθοδόν, ένας ηλικιωμένος που προχωρούσε επικεφαλής της συνοδείας, μας οδήγησε σε μια πηγή και απίφθινε τα παρακάτω λόγια στην νιόπαντρη. «Να η πηγή που θα σας δροσίζει από το κάματο της δουλειάς. Θα ξεδιψά τα πρόβατά σας, θα κάνει τον κήπο σας να ανθίζει και θα σας προσφέρει νερό για να ζυμώνετε ψωμί για τα παιδιά σας. Ελάτε λοιπόν να καθίσετε σημά της και να την ευχαριστήσετε». Τότε η νύφη κόβει σε κομμάτια ένα τεράστιο καρβέλι ψωμί που φρόντισαν να φέρουν μαζί τους και δίνει ένα κομμάτι σε καθέναν από την ομίγυρη. Κατόπιν τους προσφέρει ένα πύλινο κύπελο γεμάτο νερό που αδειάζει καθένας με τη σειρά του και προτού φύγουν από την πηγή, βγάζει από την τσέπη της μια χούφτα παράδες που ρίχνει στη γούρνα της πηγής για να ευχαριστήσει την Αϊάδα, δηλαδή τη θεότητα της πηγής, για τα δώρα της. Θα ακουστούν άλλα 2 αποσπάσματα μετά τις επόμενες ομιλίες και δίνουμε το λόγο στον κύριο Δημήτρη Κυρτάτα. Καλησπέρα σας. Μόνο με αισθήματα έκπληξης και θαυμασμού μπορούμε να αναλογιστούμε τον κόπο, το πείσμα και την επιμονή που καθοδήγησαν τόσο πολλούς φιλέρευνους χαρτογράφους, ταξιδιώτες και περιηγητές να επισκεφτούν την Άνδρο, παραδίνοντάς μας εικόνες και περιγραφές του νησιού και των κατοίκων ήδη από το 15ο αιώνα. Παρόμοια αισθήματα μας πλημμυρίζουν με τη διαπίστωση ότι κάποιοι μπήκαν στον κόπο να εντοπίσουν το διάσπαρτο αυτό υλικό, να το συγκεντρώσουν, να το μεταφράσουν, να το σχολιάσουν
και να το εκδώσουμε. Τον παθιασμένο συλλέκτη Ευστάθιο Φινόπουλο, τον ακάματο ιστορικό Δημήτρη Πολέμη, τους επιμελητές, συντονιστές, επιστημονικούς συνεργάτες και μετοφραστές ενός τόσο μεγαλόπνου έργου, οφείλουμε τις πιο θερμές μας ευχαριστίες. Το βιβλίο που παρουσιάζουμε σήμερα με το χαρακτηριστικό τίτλο «Αναζητώντας την Άνδρο» είναι ένα πολύτιμο δώρο στους κατοίκους και φίλους του νησιού. Όσοι αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτό, θα βρουν και θα απολαύσουν πλήθος πληροφορίες, χρήσιμες, διασκεδαστικές, απροσδόκητες, αλλά και εντυπωσιακές. Δεν πρόκειται φυσικά για μια ακόμα ιστορία της Άνδρου. Αυτό που έχουμε στα χέρια μας είναι σύντομες και ορισμένες φορές όχι τόσο σύντομες αφηγήσεις, χάρτες και εικόνες. Από το υλικό αυτό πληροφορούμαστε για την παραγωγή, την οικονομία, την ένδυση, τη διατροφή, την υγεία, τη διασκέδαση, τη συναναστροφή, τη θρησκευτική και την καθημερινή ζωή των αντριωτών. Για τον τρόπο άφιξης στο νησί, για την κυκλοφορία από χωριό σε χωριό και για την αναχώρηση. Για τη φύση, τους κάμπους, τις κοιλάδες, τα ποτάμια, τα βουνά και τα λιμάνια. Για τους μύθους και τις παραδόσεις, για τις περιπέτειες ή τις επιδρομές κουρσάρων. Ελάχιστες από τις καταγραφές αυτές έχουν τη σφραγίδα της απόλυτης εγκυρότητας. Τα λάθη και οι παρεξηγήσεις αυθονούν. Οι προκαταλήψεις και οι υποκειμενικές κρίσεις περισσεύουν. Άλλες προσεγγίσεις είναι φιλικές, άλλες εχθρικές, διεισδυτικές, επιπόλαιες ή φευγαλαίες. Οι περισσότερες έχουν πάντως μια αμεσότητα που δεν βρίσκει τη θέση της σε σοβαρές ιστορικές αφηγήσεις, ούτε στα επιστημονικά άρθρα και τις σύγχρονες στατιστικές. Οι πληροφοριοδότες μας δεν αναζητούν μια αναποδείξιμη βεβαιότητα, αποτυπώνουν μια εμπειρία ή εκφράζουν ένα συνέστημα. Σε κάθε περίπτωση, ξαναδίνουν ζωή σε ένα παρελθόν που δεν είναι πια πολύ κοντινό, αλλά ούτε και ιδιαίτερος μακρινό. Για τις ανάγκες της σημερινής παρουσίασης θα μπορούσα να επιλέξω παραδείγματα από την αναζήτηση των αρχαιοτήτων στην Παλαιόπολη, από τη ζωή των κατοίκων, την ένδυση και τις κατοικίες, από παρατηρήσεις γύρω από τη χλωρίδα του νησιού ή από εντυπώσεις γύρω από το φυσικό περιβάλλον. Προτίμησα να σας μιλήσω για μια μικρή και πολύ προσωπική λεπτομέρεια που εικονογραφεί ωστόσο παραστατικά το χαρακτήρα της συλλογής μας. Επέλεξε έτσι να σταθώ σε κάποιους επισκέπτες που βρέθηκαν στην Άνδρο από το 1838 ως το 1845. Ήταν όλοι τους διαπρεπείς και μορφωμένοι, με κοινό χαρακτηριστικό τις επισκέψεις τους στο ορφανοτροφείο και το ενδιαφέρον που έδειξαν για τον Θεόφιλο Καΐρη. Πρώτο και καλύτερο επέλεξα τον Γερμανό Χριστιανό Αύγουστο Μπράντις, έναν από τους επιφανέστερους φιλοσόφους της εποχής του, ειδικευμένος στον Αριστοτέλη. Επισκέφτηκε την Άνδρο με συστατική επιστολή του Όθωνα τον Αύγουστο του 1838 και θεώρησε απαραίτητο να συναντήσει τον Καΐρη, ξακουστό άλλωστε στους κύκλους του. Ήταν η καλύτερη στιγμή στη σύντομη λειτουργία του ορφανοτροφείου, για το οποίο μας δίνει αναλυτικές πληροφορίες. Περιγράφει ένα-ένα τα τρία βασικά του δωμάτια. Το μεγαλύτερο με τα 112 διπλά κρεβάτια πάνω κάτω και τα τραπέζια για τη μελέτη και τα γεύματα. Το μικρότερο μεσαίο δωμάτιο με τις συλλογές βιβλίων, τα όργανα της φυσικής και τα εκθέματα φυσικής ιστορίας. Και το τρίτο, όπου γίνονταν οι παραδόσεις με χωρητικότητα 300 ατόμων. Την εποχή εκείνη υπήρχαν 96 μαθητές, όλοι με αρχαιοπρεπείς στολές. Ο ίδιος ο Μπράντις βρήκε επίσης συγκεντρωμένους πάνω από 200 ακροατές, από 12 έως 60 ετών, από όλη την Ελλάδα, που νίκιαζαν καταλήμματα στη χώρα και παρακολουθούσαν όσα μαθήματα ήθελαν δωρεάν, με μοναδικό δάσκαλο και διευθυντή το Θεόφιλο. Η μέρα άρχιζε χαράματα, με μια κοινή προσευχή, ψωμί με νερό για πρόγευμα.
Η καθημερινή διδασκαλία διαρκούσε 4 με 5 ώρες. Αλλά εκείνες τις ημέρες μόλις 3, διότι ο δάσκαλος υπέφερε υπερβολικά από τα τραύματα της εποχής του αγώνα. Κάθε Πέμπτη ήταν αφιερωμένη σε ερωτήσεις και συζήτηση, στην οποία συμμετείχαν ελεύθερα οι πάντες. Αυτό που συγκράτησε ιδιαίτερος ο Μπράντης ήταν η σαφήνεια, η ζωηρότητα, η παραστατικότητα του λόγου και η έντονη συμμετοχή. Περισσότερο από τη διδακτική του τέχνη, ο Καΐρης ξεχώριζε για τον ενθουσιασμό με τον οποίο δίδασκε και με τον οποίο μάθαινε ο ίδιος. Όταν ήρθε η ώρα, ο Μπράντης αποχωρήθηκε με δυσκολία, τον πιο ενάρετο Έλληνα, όπως τον χαρακτήρισε, τον οποίον οι μαθητές του αποκαλούσαν επισήμως αδερφό και μεταξύ τους φιλικά Σοκράτη. Την ίδια ακριβώς εποχή την άντρα επισκέφτει ένας άλλος Γερμανός και φίλος του Μπράντης, ο αρχαιολόγος Ερνέστος Κούρτιος, που έμελε να δοξαστεί στην Ελλάδα για τις ανασκαφές του στην Ολυμπία. Όπως σημείωσε, στη χώρα, εκτός από το κάστρο, δεν βρήκε τίποτα αξιοπρόσεκτο πέρα από το εξαιρετικό φιλανθρωπικό εκπαιδευτικό ίδρυμα του Θεόφιλου, που κατοικούσε εκεί και δίδασκε με έναν απίστευτα ανιδιοτελή τρόπο και ενέπνεε με το παράδειγμά του πολλούς νέους που συνέρεαν από όλες τις περιοχές. Ζούσε σαν αρχαίος φιλόσοφος και ασκούσε μεγάλη επιρροή στους γύρω του. Τις ώρες που πέρασε μαζί το Κούρτιος, αισθάνθηκε βαθιά συγκίνηση. Έναν ακριβώς χρόνο αργότερα, το καλοκαίρι του 1839, στην Άνδρο βρέθηκε ο Γρηγόρης Περδικάρης, που είχε γεννηθεί στην Άουσα, αλλά δίδασκε ελληνικά στην Αμερική και διατελούσε εκείνη την εποχή πρόξενο των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα. Τις μέρες πέρασε στο νησί, τις πέρασε στη συντροφιά του Θεόφιλου Καΐρη, του οποίου, όπως σημείωσε, οι αρετές, η μόρφωση και ο πατριωτισμός τον είχαν καταστήσει ένα από τα πιο διάσημα πρόσωπα στην Ελλάδα. Τέτοιος ήταν ο ενθουσιασμός του Περδικάρη, που συγκέντρωσε πληροφορίες για τη ζωή του Καΐρη, παραδίδοντάς μας την πρώτη σχετικά ολοκληρωμένη βιογραφία του. Όπως διαπιστώνουμε σήμερα, όλες σχεδόν οι λεπτομέρειες αυτής της βιογραφίας είναι λανθασμένες. Κάτι που βεβαιώνει ότι η πηγή τους δεν ήταν ο ίδιος ο Θεόφιλος. Αλλά το γενικό περίγραμμα ήταν σωστό, καθώς περιλάμβανε όλα τα βασικά στάδια του βίου του. Κατακλείδα ήταν βεβαίως η είδηση του ορφανοτροφείου, που είχε πια 100 οικότροφους και 300 με 400 ακροατές. Ο Περδικάρης εντυπωσιάστηκε από την ευφυΐα του Καΐρη και το σπάνιο προσόν του να μεταδίδει στους άλλους τις ιδέες και τα συναισθήματά του. Έχουμε ωστόσο φτάσει στην κρίσιμη στιγμή που οι διώξεις ήταν έτοιμες να ξεσπάσουν. Η προαγωγή νέων θεσμών, εξηγεί ο Περδικάρης, που διαρριγνύουν τους παλιούς, έχουν γίνει το φόβητρο εκείνων που είχαν πρωταρχικό σκοπό τη διατήρηση του κατεστημένου. Και η περιγραφή καταλήγει με την προφητική πρόβλεψη ότι ο Καΐρης ήταν ενδεχόμενο να υποστεί ακόμα και τη μοίρα του Σοκράτη, όπως έγινε τελικά μετά από διώξεις που κράτησαν 14 χρόνια. Λίγους μήνες μετά την επίσκεψή του, ο Περδικάρης πληροφορήθηκε ότι ο Καΐρης κατηγορήθηκε για αποστασία και προσιλητισμό. Ένα χρόνο αργότερα, το Μάιο του 1840, όταν ο γερμανικής καταγωγής αλλά ιεραπόστολος της Αγγλικανικής Εκκλησίας, δεσιμότατος Ιωάννης Θεόδωρος Βόλτερς, έφτασε στο οικοτροφείο, η λειτουργία του είχε ανασταλεί και ο Καΐρης δεν ήταν πια εκεί. Είχε αφοριστεί από την Ιερά Σύνοδο και βρισκόταν εξόριστο στη Σκιάθο, ζώντας σε άθλιες συνθήκες. Από όσα πληροφορήθηκε ο Ιεραπόστολος, ο Καΐρης είχε από τη φύση του εξαιρετικά ευγενικό χαρακτήρα και διέθετε θαυμαστά προσόντα, προσελκύοντας την αγάπη και το σεβασμό των μαθητών του. Αρνιόταν ωστόσο τα ουσιοδέστερα δόγματα της χριστιανικής θρησκείας. Ευσεβής χριστιανός καθώς ήταν ο ίδιος, κράτησε έτσι τις αποστάσεις του από τον Καΐρη. Αλλά οι αντριώτες οικοδεσπότες του τον υπερασπίστηκαν θερμά, όπως το εξήγησαν
Τέτοιες πεποιθήσεις στα θρησκευτικά ζητήματα είχαν όλοι οι σπουδαίοι φιλόσοφοι. Τον Οκτώβριο του 1841 την Άνδρο περιηγήθηκε ο Γάλλος μεσαιωνολόγος Ιωάννης Αλέξανδρος Μπισόν. Επισκέφτηκε τα κάστρα, αλλά κατέγραψε επίσης πληροφορίες για τη ζωή των κατοίκων. Η χώρα, όπως εξήγησε, είχε γίνει διάσημη πριν από μερικά χρόνια χάρη στο σχολείο που είχε ιδρύσει ο Θεόφιλος Καΐρης, ένας σοφός με μεγάλο ζήλο για διδασκαλία και όπως όλοι αναγνώριζαν, με άμεμπτο ήθος. Αλλά ο ίδιος βέβαια δεν ήταν πια εκεί. Η διδασκαλία του είχε δυσαρεστήσει την Ιερά Σύνοδο που έκλεισε το σχολείο του και τον εξόρισε πρώτα στη Σκιάθο και ύστερα στη Σαντορίνη. Αυτό που κυρίως ενόχλησε τον Μπισόν ήταν ότι ο Καΐρης δεν είχε περάσει από κανονική δίκη και ότι η συμπεριφορά της Συνόδου ήταν κατά τη γνώμη του τυραννική και ανελέητη. Χωρίς να αιτιολογεί τη στάση της, άφηνε μόνο να κυκλοφορούν ασαφείς αιχμές και ακαθόριστες κατηγορίες περί θεϊσμού, προτεσταντισμού ή καθολικισμού. Στις συγκεκριμένες συνθήκες που επικρατούσαν, ο Μπισόν προέβλεψε ότι δεν επρόκειτο να ξαναδοθεί στον Καΐρη άδεια διδασκαλίας. Είχε ωστόσο την ελπίδα, όπως όλοι οι εχέφρονες, ότι θα το αποδιδόταν τουλάχιστον η ατομική του ελευθερία. Εκτοπισμένος σε μοναστήρι ήταν ο Καΐρης όταν επισκέφτηκε την Άντρο ο νομικός Ιωάννης Δανιήλ Φρυδερίκος Νάγκεμπάουερ. Πληροφορήθηκε για την πρόσφατη ιστορία του και διαπίστωσε ότι είχε γίνει αντικείμενο έντονης διαμάχης και αντεκλήσεων στον τύπο. Οι κατηγορίες, καθώς λεγόταν, είχαν ξεκινήσει από το Πατριαρχείο, επειδή ο Καΐρης συγκέντρωνε πολλούς οικοτρόφους από την Τουρκία. Εκείνο που κυρίως στεναχωρούσε τον Νάγκεμπάουερ ήταν ότι οι νέοι της Άνδρου είχαν στερηθεί πια τη δυνατότητα μόρφωσης. Η τελευταία μας μαρτυρία προέρχεται από τη Δανέζα Χριστιάνα Λίτ, σύζυγο Γερμανού θεολόγου, που ήταν ο προσωπικός ιερέας της Βασίλισσας Αμαλίας. Όπως σημειώνει στο ημερολόγιο της, το καλοκαίρι του 1845 βρέθηκε με την οικογένειά της στην Άντρο. Εκτός από το Βενετσιάνικο πύργο, το μόνο αξιοθέατο της χώρας στο οποίο την οδήγησαν ήταν το ορφανοτροφείο, το οποίο δεν λειτουργούσε πια. Ο Καΐρης είχε στο μεταξύ επιστρέψει στο νησί μετά από αναγκαστική εξορία από το 42 στο 44. Όπως τον περιέγραψε η Λίτ, ήταν ένας κοντός άντρας, όμορφος, ηλικιωμένος, για την ακρίβεια ήταν 61, και σχεδόν ασπρομάλης, με ένα πανέξυπνο πρόσωπο. Στους επισκέπτες του φέρθηκε όπως πάντα με ευγένεια και τους ξενάγησε στο οικοτροφείο του. Για χάρη των παιδιών της Λίτ έθεσε σε λειτουργία μια ηλεκτρική μηχανή και ένα δαγεροτυπικό μηχάνημα. Το μηχάνημα αυτό ήταν το παλαιότερο είδος φωτογραφικής μηχανής διαθέσιμο εμπορικά μόλις από το 1839, που σημαίνει ότι ο Καΐρης το προμηθεύτηκε όταν βρέθηκε εξόριστο στη Γαλλία. Τα παιδιά της προφανώς δεν εννοούσαν να ξεκολλήσουν. Αλλά η γενική ατμόσφαιρα είχε πια αλλάξει. Σύμφωνα με τη Λίτ, ο Καΐρης είχε πολύ κακή φήμη στους Έλληνες. Στο πλοίο, ο ναύτης που είχε αναλάβει το γεύμα της οικογένειας εξήγησε ότι ο κόσμος τον αποκαλούσε διάβολο. Πίστευε ότι ήταν μάγος και ότι είχε για κατοικία την ηλεκτρική μηχανή. Και αμέσως άρχισαν να σταυροκοπιέται, γιατί φοβήθηκε μήπως οι επισκέπτες του είχαν κουβαλήσει μαζί του τίποτα διαβόλους που θα έμπαιναν μέσα τους. Το αποτέλεσμα ήταν ότι η παρέα των επισκεπτών δεν έφαγε τίποτα εκείνο το βράδυ, αλλά κινήθηκε πολύ καλά. Οι επόμενοι επισκέπτες της Άντρου
μπορούσαν πια να καταγράψουν μόνο αναμνήσεις από τον Καΐρη, εφόσον έφτασαν μετά το 1853, όταν είχε πλέον πεθάνει άδειξα σε φυλακή της Ήρου. Ελπίζω ότι αυτό το μεμονωμένο παράδειγμα που επέλεξα εικονογραφεί το είδος της βιωματικής ιστορίας που προσφέρει ο τόμος αναζητώντας την Άνδρο. Κάθε αναγνώστης του βιβλίου θα σταθεί βεβαίως σε άλλη διάσταση και σε άλλη όψη του, καθώς είναι από τη φύση του πολύτροπο, πολύτροπο και πολυσχηδές. Και είναι πρωτίστως αυτή η σύνθετη φύση του, για την οποία χρωστάμε μεγάλη χάρη στον εμπνευστή συλλέκτη, την αφοσιωμένη ομάδα συνεργατών και στο Μουσείο Μπενάκη, που ανέλαβε μαζί με την Καϊρή Βιβλιοθήκη μια έκδοση που θα μας συντροφεύει και θα μας διαφωτίζει για χρόνια. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την εξαιρετική επιλογή των κειμένων που αφορούν τον Θεόφιλο Καϊρή και βρίσκονται στην έκδοση που παρουσιάζουμε σήμερα. Και προχωρούμε με το δεύτερο απόσπασμα από τα κείμενα του βιβλίου. Το δεύτερο απόσπασμα που θα διαβάσουμε προέρχεται από το έργο του Βρετανού ταξιδιώτη, συγγραφέα και αρχαιοδίφη James Theodore Bent, ο οποίος έζησε με τη σύζυγό του αρκετό καιρό στις Κυκλάδες στις αρχές της δεκαετίας του 1880. Ας δούμε τι συνέβη όταν φιλοξενήθηκαν στη Μονή Παναχράντου. Παρά το γεγονός ότι επισκέφθηκα πολλά μοναστήρια στην Ελλάδα, γράφει ο Bent, ήταν η πρώτη φορά που διανυκτέρευσα σε κάποιο από αυτά. Και πρέπει να πω ότι η περιέργειά μου ήταν ανάμεικτη με δέος, λόγω της παρουσίας αυτών των ανθρώπων γύρω μου. Ο ηγούμενος Γρηγόριος μας έριχνε πού και πού κάτι πολύ άγριες ματιές και σε λίγο άκουσα πως ο υπηρέτης μας είχε προτείνει να μαγειρέψουμε λίγο αρνί για το δείπνο μας, επειδή είμαστε κουρασμένοι και πεινασμένοι. Ανήκουστο, τον άκουσα να λέει. Για ποιο λόγο? Η κρεοφαγία στο μοναστήρι μας την πρώτη εβδομάδα της Σαρακοστής αντιβαίνει στους κανόνες της Εκκλησίας. Νιώθοντας λοιπόν ότι τους είχαμε επιβάλει την παρουσία μας, θεωρήσαμε σωστό να μην διαμαρτυρηθούμε, αν και μόλις έφτασε η ώρα του δείπνου μου διάσαμε. Το μενού μας είχε ως εξής. Πρώτο πιάτο, σούπα με ρύζι, βρασμένο σε νερό, όπου υπερίσχε το δεύτερο συστατικό. Δεύτερο πιάτο, σούπα με φακές και κρεμμύδια, κάπως πιο χορταστική από την προηγούμενη, αλλά όμως τρομερά ανεπαρκής για πεινασμένους ταξιδιώτες. Τότε ο ηγούμενος είχε την καλοσύνη να μας επιτρέψει να φάμε λίγο από το χαβιάρι, δηλαδή το αυγοτάραχο, που είχαμε μαζί μας, και επιπλέον μας πρόσφερε κόκκινο, εννοείται ραμά, όπως αρέσει στους Έλληνες, και χαλβά, ένα τουρκικό γλυκό, φτιαγμένο με ζάχαρη, αλεύρι και λάδι σουσαμιού. Αυτό ήταν το δείπνο μας, το οποίο κατεβάσαμε με άφθονο κρασί και καθώς το γεύμα συνεχιζόταν, ο βλοσιρός Γρηγόριος φάνηκε λίγο πιο φιλικός. Η επόμενη ανησυχία μας ήταν η τακτοποίηση του ζητήματος του ύπνου, αλλά και πάλι επαληθεύτηκαν οι χειρότεροι φόβοι μας. Θα μέναμε σε ένα υγρό κελί, χωρίς εντόνια στα κρεβάτια, μονάχα με τραχιά χειροποίητα χράμια, που και αυτά ήταν οτισμένα. «Ο όρθρος είναι στις 4 το πρωί», είπε ο Γρηγόριος, την ώρα που με μια δόση σαρκασμού μας ευχήθηκε «Καληνύχτα». «Πρέπει να έλθουμε», ρώτησα ταπεινά. Ο τυραννός μας σκέφτηκε λίγο και έπειτα μας είπε ότι θα μπορούσαμε να μείνουμε στα κρεβάτια μας, αν επιθυμούσαμε, αφού άλλωστε είμαστε αλόθρησκοι και ταξιδιώτες. Και τώρα το λόγο δίνουμε στο Δημήτρη Φιλιππίδη για το δικό του σχολιασμό. Πριν αρχίσω, ας πω ότι αυτή εδώ η διάλεξη για μένα είναι η πιο αεράτη και η πιο θορυβώδη στη ζωή μου. Πάμε παρακάτω. Ακόμα και ένα πρόχειρο ξεφύλισμα αυτού του επιβλητικού τόμου με τις 470 σελίδες μας πείθει πως έχει δαπανηθεί τεράστιος κόπος για τη δημιουργία του. Αυτά τα ακούσατε και πριν. Τα ξαναλέω εγώ. Αυτό ξεπερνάει την απλή συλλογή και παράθεση ταξιδιωτικών κειμένων 4 αιώνων για την Άνδρο, όπως πηγάζουν από τη συλλογή Φινόπουλου.
ο κεντρικός συντονισμός και η συμβολή των τριών συνεργαστών, Ξεναρίου, Παλιούρα, Στεφανή, οδήγησαν 2 χρόνια σε έκδοση με εντελώς άλλες προδιαγραφές. Πριν συνεχίσω, ας δηλώσω ότι είμαι αρχιτέκτονας. Και σαν αρχιτέκτονας, οι δικαιοδοσίες μου απλώνονται σε πολύ περισσότερους τομείς από ό,τι θα περίμενε ίσως κανείς να ακούσει. Και αυτό συμβαίνει γιατί η δουλειά μου είναι να ασχολούμαι με φαινόμενα που περιέχουν την έννοια του χώρου. Οτιδήποτε είδους και κατηγορίας χώρου, από τον γεωγραφικό, ας πούμε από τους χάρτες, ως τον πιο οικείο και ιδιωτικό, ας πούμε, από τη συμβατική αρχιτεκτονική, δηλαδή τα κτίσματα, τους χώρους διημέρευσης ή τελετουργιών που κατασκευάζει ο άνθρωπος. Ας προσθέσω όμως ότι η γκάμα αυτή είναι απατηλή, γιατί στο γεωγραφικό χώρο μετέχουν και τα έργα του ανθρώπου με προσθήκες και αλλοιώσεις του φυσικού τοπίου. Οπότε πρόκειται για μια διευθέτηση όχι με βάση το χώρο, όπως είπα προηγούμενα, αλλά με βάση το ποσοστό συμμετοχής της φύσης σε περιγραφές ή απεικονίσεις. Και θα είχα σταματήσει εκεί αν δεν με τριβέλιζε άλλη μια απαραίτητη διευκρίνηση, που ίσως φανεί και αυτή κάπως ασυνήθιστη. Ότι δηλαδή είτε πρόκειται για πολλαπλές μορφές του χώρου, είτε πρόκειται για τα έργα της φύσης ή του ανθρώπου, εκείνο που με συγκινεί ιδιαίτερα είναι η μορφή των πραγμάτων. Για μορφές λοιπόν θα σας μιλήσω σήμερα, αν το προτιμάτε για την εικόνα τους. Και βέβαια, άλλη μια πρωτοτυπία της διάλεξής μου, δεν θα δείξω ούτε μία εικόνα. Όλοι σήμερα γνωρίζουμε για την παντοδυναμία της εικόνας. Ένας από τους λόγους που προδίνουν αξία σε μια έκδοση, σαν και αυτή που παρουσιάζουμε σήμερα, είναι ότι οι παλιοί εκείνοι περιηγητές της Ελλάδας, που την όργωναν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο για 4 αιώνες, εκμεταλλεύονταν όσο ήταν δυνατό αυτό το σημαντικό εργαλείο, την εικόνα, για να συμπληρώσουν όσα είχαν να διηγηθούν για κάθε τόπο που πηγαίναν. Έτσι, η Άνδρος, που βγαίνει μέσα από τη συλλογή Φινόπουλου, είναι βέβαια κείμενα περιγραφών, τα ακούσαμε και αποσπάσματα πριν, τι είδαν και τι άκουσαν οι γενναίοι εκείνοι ταξιδιώτες, γιατί αν δεν είσαι γενναίος, δεν ταξίδευες τότε, αλλά συνάμα είναι και οι συνοδευτικές εικόνες που εγώ προτιμώ να απομονώσω και να τις εξετάσω μαζί σας. Και μην ξεχνάτε τότε, πριν το τέλος του 19ου αιώνα, δεν υπήρχαν ακόμα οι ευκολίες της φωτογραφίας, αν και η δαγκεροτυπία που μας είπε ο κύριος Κυρτάτας πριν ήταν γνωστή. Δεν υπήρχαν δορυφορικοί χάρτες, ούτε ψηφιακά μοντέλα. Άρα η ακρίβεια και η αληθοφάνεια του τι παριστάνεται ήταν κάτι αμφίβολο, κρίνοντας με τα σημερινά κριτήρια, καθώς ο κάθε σχεδιαστής ή χαράκτης τότε ερμήνευε ή αποτύπωνε κάτι για να δείξει στους αναγνώστες του, που μπορεί να ήταν κοντά ή να θύμιζε απλά εκείνο που ήθελε να παραστήσει. Ήταν δηλαδή κάτι αναγνωρίσιμο με τα μέτρα εκείνης της εποχής. Και η αλήθεια είναι πως η εποχή δεν ζητούσε μόνο ακρίβεια παράστασης, κάτι που σήμερα θεωρείται η βασική προτεραιότητα. Ζητούσε και καλλιτεχνική αξία, που πάντα ήταν ένας συνδυασμός τεχνικής και αισθητικής αρτιότητας. Αλλά σε αυτό το σημείο χρειάζεται μια ακόμα διευκρίνηση, καθώς πρόκειται για παραγωγή ταξιδιωτικών εκδόσεων που απλώνονται σε 4 αιώνες. Υπάρχει μια σχετική παράδοση, όπου οι εκδόσεις επικοινωνούν μεταξύ τους και ένας εμπνέεται από τον άλλον, δανείζεται στοιχεία και περιγραφές, κλέβει, αν θέλετε, το ένα ή το άλλο στοιχείο ή επαναλαμβάνει ανυποψίαστα τα λάθη όλων των προηγουμένων. Για μένα είναι πολύ όμορφο να φαντάζεται κανείς ότι αυτές οι εκδόσεις, στη χρονική του σειρά, σχηματίζουν μια σειρά συνεχούς προόδου, όπου περιγραφές και εικόνες συνεχώς βελτιώνονται και γίνονται ακριβέστερες
λεπτομερέστερες. Η παράδοση που ανέφερα πριν δεν σημαίνει με τίποτα μια στασιμότητα, αλλά περισσότερο μια συνέχεια, όπου ο καθένας έχει επίγνωση του τι προηγήθηκε και έρχεται να προσθέσει κάτι ακόμα δικό του. Για να πούμε κάτι τώρα για τα θέματα που κυριαρχούν σε αυτές τις ταξιδιωτικές καταγραφές, ένα βασικό στοιχείο είναι η λεπτομερής αποτύπωση σε χάρτες των θαλασσίων διαδρομών, των ακτογραμμών, δηλαδή των μυχών, λιμανιών, ακροτηρίων, νησίδων. Οι περιηγητές χρησιμοποιούν τις ζωτικής σημασίας διαθέσιμες θαλασσινές ρότες και γι' αυτό οι χάρτες του ασχολούνται με σχολαστική λεπτομέρεια, με τη γραμμή ανάμεσα σε στεριά και θάλασσα. Μπορεί η στεριά να εμφανίζεται με τον πιο απλοϊκό ή παραμορφωμένο τρόπο, αλλά οτιδήποτε έχει σχέση με την προσέγγιση από τη θάλασσα βρίσκεται στο επίκεντρο της περιγραφής. Όπως η πληροφορία αν υπάρχει πόσιμο νερό στο λιμάνι. Μέσα στην πολύτιμη πληροφόρηση είναι και οι ονομασίες, τα τοπονύμια. Κάθε τόπος δηλαδή αποκτά ταυτότητα, αναγνωρίζεται μόνο όταν διαθέτει ένα όνομα. Και όσο μιλάμε για ονομασίες, φυσικά αναφερόμαστε και στις μανίες της εποχής, την αρχαιογνωσία, το κυνήγι των αρχαιοτήτων δηλαδή. Αλλά αυτό είναι η δουλειά κάποιου άλλου να μιλήσει. Εμείς θα προχωρήσουμε σε αυτή τη δυτή σχέση με το χώρο, το αντικείμενό μας. Η γη, ο τόπος, εκεί που ο περιηγητής πατάει το πόδι του βγαίνοντας από το πλοίο του, είναι ένα μείγμα γεωγραφίας, οι μορφές της φύσης δηλαδή, και ιστορίας, τα κατάλοιπα του παρελθόντος. Γι' αυτό προβάλλονται ισότιμα. Όμως εδώ θα πρόσθετα κάτι ακόμα. Ιστορία, αν και δεν τον υποψιάζονται, είναι και οι απεικονίσεις των τοπικών γυναικείων ενδυμασιών. Με άλλα λόγια, η ταυτότητα του πληθυσμού που κατοικεί στο νησί εκπροσωπείται από γυναίκες, επειδή αυτές ντύνονται έτσι ώστε να ξεχωρίζουν από νησί σε νησί. Θυμίζω πως είμαι αρχιτέκτονας πάλι. Οπότε ας δηλώσω ότι όσο με συγκινεί ένα από τα σπάνια σκίτσα κτισμάτων της Άνδρου, που θα πω πιο παρακάτω, γνωστών και αγνώστων, που περιέχονται στη συλλογή Φινόπουλου, άλλο τόσο με συγκινεί η δομή, ο τρόπος κατασκευής και η μορφή της ενδυμασίας που δηλώνεται ως γυναίκα της Άνδρου, εντός εισαγωγικών. Περιττό είναι ίσως να συμπληρώσω ότι η αξιοπιστία στην απεικόνιση των ενδυμασιών ακολουθεί τους γενικότερους κανόνες. Δεν με ενδιαφέρει πόσο κοντά βρίσκονται σε φορεσιές, για παράδειγμα, που μπορεί να σώζονται στο Μουσείο Μπενάκη ή κάπου αλλού. Όχι. Με ενδιαφέρει το ότι από όλα όσα χρειάζεται να υποθούν, οι περιηγητές ξεχωρίζουν τις φορεσιές σαν κάτι αξιομνημόνευτο. Όπως καταγράφουν τις αρχαίες επιγραφές ή τα αρχαία νομίσματα. Όλα, λοιπόν, κτίσματα, φορέματα, αρχαιότητες, είναι κατασκευές, είναι ανθρώπινα έργα, καταλαμβάνουν χώρο, ανήκουν στον τόπο και στη φύση του. Αν από τις φορεσιές πάμε παρακάτω, στις χτισμένες ενδυμασίες, δηλαδή στα κτίσματα του νησιού, τη μερίδα του Λέοντος έχει ο πύργος του Αγίου Πέτρου, που σώζεται ακόμα και σήμερα. Και πρόσφατα άλλωστε έγινε, η προστασία του βρήκε υποστηρικτές και εκδόθηκε σχετική μονογραφία από τον Γιώργο Δαρδανό. Ας πούμε τώρα για τα 8 σχέδια του Κόκερελ από το 1810, τα πιο αξιόπιστες και λεπτομεριακές απεικονίσεις που έχουμε για την τοπική εδώ αρχιτεκτονική. Αλλά εδώ θα πρέπει να γίνουμε πιο ακριβείς. Τρία μόνο από αυτά τα σχέδια αφορούν απευθείας αρχιτεκτονική. Τα υπόλοιπα είναι μια μακρινή άποψη της χώρας με τον αντίστοιχο χάρτη και μια εξίσου μακρινή άποψη της δυτικής ακτής του νησιού. Έτσι απομένουν τρεις. Μία πιθανώς από τη Μεσαυριά, μία πιθανώς από την είσοδο στο κάστρο και μία ακόμα πιο αμφίβολη
άποψη δρόμου που θα μπορούσε να βρίσκεται οπουδήποτε. Ξεσκαρτάροντας ακόμα περισσότερο τα πράγματα, αξίζει κανένας να ασχοληθεί μόνο με δύο από αυτά τα σχέδια, έστω με ασαφή ταύτιση, της Μεσαριάς και του Κάστρου. Έχουν τόσα μεσολαβήσει από το 1810 ως σήμερα, ώστε εύλογα δεν μπορεί κανένας να είναι σίγουρος για το τι βλέπει. Ακόμα όμως και αν έχουμε παραπλανηθεί, τα δύο αυτά σχέδια είναι ένας θησαυρός. Γιατί ο Πολύς Κόκορελ αποτυπώνει τους τρόπους που οχυρές κατασκευές εντάσσονται ακόμα στο αστικό περιβάλλον, στις αρχές του 19ου αιώνα. Αυτή είναι μια αίσθηση που σήμερα έχει εκλείψει τελείως. Ακόμα κι αν ένα σχέδιο είναι πράγματι από τη Μεσαριά, η σημερινή κατάσταση αυτού του πύργου, αυτό που είναι η οικία Καΐρη Παρόδου, λίγο θυμίζει αυτό το καθαρό αιμο πυργόσπιτο με τις καταχύστρες, την πιθανώς ανασυρώμενη σκάλα και τις απολύξεις στο δώμα. Τα ίδια ισχύουν και για το άλλο σχέδιο, που ίσως δείχνει την πόρτα στο κάστρο. Σήμερα έχει απλά απομείνει η καμάρα της εισόδου και έτσι δεν μπορείς να διακρίνεις τίποτα από όσα δείχνει το σχέδιο, τους όγκους, τις εσοχές, τις εξοχές, τα ανοίγματα. Μόνο με τεράστια φαντασία θα μπορούσε κανείς να συλλάβει κάτι περισσότερο. Έτσι, αφού έχουμε περιηγηθεί κι εμείς, όψιμοι περιηγητές, τα περιεχόμενα του τόμου για την Άνδρο της Συλλογιάς Φινόπουλου, θα καταλήγαμε στην τόσο όμορφη και παραστατική απεικόνιση της χώρας από ψηλά, από το δρόμο που οδηγεί στα ψηλού, που μας χάρισε ο Τουρνεφόρ το 1717. Και ας έχουν περάσει 300 χρόνια από τότε. Όταν βρεθείς στο ίδιο ακριβώς σημείο σήμερα και κοιτάξεις κάτω τη χώρα και τη δεις έτσι πάνω στη μικρή της Χερσόνησο να εισχωρεί μέσα στη θάλασσα ανάμεσα στους δύο μεγάλους κόλπους, αυτόν σκέφτεσαι αυτόματα. Λες και τον έχεις πλάι σου. Λες και τα κατάρτια των πλοίων διακρίνονται στο παραπόρτι. Λες και ξεχωρίζει το τετράγωνο τείχος στο παλιό κάστρο. Λες και ο πύργος του Αγά βρίσκεται ακόμα στη θέση του απομονωμένος. Και η θάλασσα, ίδια ακριβώς θάλασσα, ασημίζει καθώς στέλνει τα κύματά της προς τον υποριό με τον παραλιακό του δρόμο. Σας ευχαριστώ. Το τελευταίο απόσπασμα είναι νομίζουμε το πιο κατάλληλο για το τέλος της βραδιάς. Προέρχεται από την αφήγηση του Βαβαρού αξιωματικού Χριστόφορου Νέζερ, ο οποίος είχε συνοδεύσει τον Όθωνα στην Ελλάδα. Το περιστατικό συμβαίνει το έτος 1840 στα Απίκια και συγκεκριμένα σε γεύμα που παρατίθεται στην οικία Νέγρη. Η λόγια μετάφραση εκδόθηκε στις αρχές του 20ου αιώνα, το ύφος της γλώσσας ωστόσο δείχνει ότι έγινε στα τέλη του 19ου. Ο κύριος Νέγρης μας προσεκάλεσε, ο ίδιος δε εκάθισεν ως οικοδεσπότης εις την άνω κεφαλήν της τραπέζης. Δεξιά του ο ιατρός, αριστερά του εγώ και άλλοι εκάθισαν κατά βούλησιν, αλλά μόνον οι άνδρες. Η οικοδέσποινα, οι θυγατέρες της, ενήμφετης και εάλλε γυναίκες έμειναν εις το πλησίον δωμάτιον, αν και δεν έπαυαν να φροντίζουν για τους ξένους. Εξεπλάγην όμως πολύ όταν είδον εν μόνον και μέγα ποτήριον τοποθετημένον εμπρός στον οικοδεσπότη και κανένα άλλο εις ολόκληρον την τράπεζα. Μόλις ήρχισε το δείπνον, επλησίασεν η οικοδέσποινα, κρατούσα λάγινον και γέμισε το μέγα εκείνο ποτήριον με ξανθοκίτρινον χυμών σταφυλής. Ο Νέγρης έπιασε το ποτήριον, εστράφη προς τον ιατρόν και το άδειασε ολόκληρον. Η οικοδέσποινα έριψεν πάλιν και ο σύζυγός της προσέφερεν εις τον ιατρόν το ποτήριον υπώντας λέξεις «να σέβρω». Ο ιατρός το άδειασε και έτσι το ποτήριον εκ δεξιών προς τα αριστερά περιήλθεν όλους του συνδετημόνας, έκαστος τον οποίον αφού έπινε τον ίνον, προσέφερε το ποτήριον πάλιν γεμάτο εις τον διπλανόν του, λέγον επίσης «να σέβρω». Αλλά ο κύκλος αυτός έγινε τόσο ταχαίος,
ώστε αν και τελευταίος, έπειτα από λίγον, εδέχθην πάλιν το ποτήριον. Εδίψον πολύ, διότι το χαβιάριον, εσαρδέλε και τα άλλα ορεκτικά μου είχαν ερεθίσει των ουρανίσκων. Έπειον λοιπόν απλήστος και απνευστή, μέχρι σταγόνος. Αλλά καθώς έπινον, αισθανόμην ευχαρίστησιν πολλήν, αλλά με το λίγον παρετήρησα ότι η μερής εκείνη μου ήταν εξαιρετικώς μεγάλη και ότι το περισσότερον θα μου διετάρεσε την ισορροπία και το λογικό. Ο ίνος της άνδρου είναι βαρύτατος. Κατά τα δύο πρώτα έτη δεν πίνεται, διότι έχει χοικίν την άγευση που χάνει κατά το τρίτον. Ο ιατρός μας που αντίχαινε στον πότον, διότι η δύνατο να κρατήσει μεγάλη ποσότητα ζήθου, η θέλησε να συναγωνιστεί με τους ανδρείους. Εγώ ειρνήθην μόλον ότι μου είπαν ότι θεωρείται υπό των ανδρείων προσβολή το μη άδειασμα του ποτηρίου. Την προσβολή εκείνην ανέλαβεν δια το άτομό μου. Ο δυστυχής ιατρός εμέθησε κατά το τέταρτον ποτήριον, ειν αγκάστημεν δε να τον μεταφέρομεν εις την κλίνεν. Για να γιορτάσουμε την έκδοση του βιβλίου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.